Γεια σας. Καλώς. Στέλιο μου, υπάρχει συνομιλία, πιστεύεις, ανάμεσα στα κομμάτια? Για να δούμε. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτό το μαντό. Για βγάλει να δω το κοστούμι. Να τα ακουμπήσω κάτω. Ναι, ναι. Ωραία, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι το πατρόν που έχει αυτό το σακάκι δεν είναι για να βάλεις αυτό το μαντό από πάνω, γιατί κάπως φαινόταν να σφιχτείς μέσα. Χρωματικά όμως μου αρέσει και σαν μήκος μου αρέσει. Θα προτιμούσα δηλαδή το σακάκι να είναι εφαρμοστό και όχι αυτό το λίγο ίσιο, ίσιο που είναι, είναι αυτό. Ίσια η γραμμή του. Ναι, δεν ταιριάζει πολύ να βάλεις από πάνω αυτό το μαντό, γιατί είναι και αυτό εφαρμοστό. Μ' αρέσει που έμπλεξες την πεταλούδα και τη ρίγα και έχουν κάνει ξαφνικά η αλήθεια ένα βαρετό πορτοκαλί συνολάκι να φαίνεται ενδιαφέρον και ότι είσαι μια γυναίκα που ξέρει πώς να συνδυάσει τα έντονα χρώματα, γιατί τα έντονα χρώματα θέλουν μια διαχείριση. Το έκανες να μην σε φοράει αυτό, του δώσες στυλ και προσωπικότητα. Έχεις πολύ ωραία μαλλιά, ωραία τσάντα για μέρα, μόνο τα παπούτσια θα άλλαζα κάπως. Και τις εφαρμογές, πιο το συνδυασμό των εφαρμογών. Πιο στενό το σακάκι και πιο φαρδί το πανωφόρι. Ναι, ναι. Ήταν τόσο λεπτού, λέγε για μου, μπράβο της. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία το έχεις κάνει. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Ζέτα! Έχω να δω καλό βαθμό από τον κύριο Κουδουνάρη. Από ναι. Πότε. Καιρό, αλλά βέβαια εγώ έχεις να βάλεις σωστό look. Δεν θυμάμαι από πότε. Ναι. Λάκι μου. Λοιπόν, Capri σε φινή, λέει ένα γαλλικό τραγούδι. Α, oui. Αλλά το Capri, το παντελόνι Capri, ναι. Αυτό είναι σχεδόν ένα Capri παντελόνι, δεν έχει τελειώσει, δεν τελειώνει ποτέ. Θα προτιμούσα λοιπόν να είναι σε Capri που είναι πιο κοντό λίγο. Και αυτή η διχρωμία που πιο αρέσει κοντό, τον κύριο είπατε. Κουδουνάρη. Ναι, το παντελόνι. Πιο κοντό. Και αυτή η διχρωμία που αρέσει τον κύριο Κουδουνάρη, επειδή είναι πολύ έντονο το πορτοκαλί, εγώ θα το έσπαγα με ένα χακί γυλαίκο. Εντάξει. Άρα δηλαδή. Και αντί να βάλουμε αυτό το. Την καπαρντίνα, θα έβαζε αυτό το πορτοκαλί σακάκι από πάνω. Α, κατάλαβα. Δύο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είναι η δική σου γνώμη, Εύελιν μου? Ζέτα μου. Και... Ζετάκι μου, σετάκι μου. Σετάκι μου. Λοιπόν, δεν θα μπορούσες να έρθεις λάθος σήμερα, γιατί όπως καταλαβαίνεις έχεις μεγάλη υποχρέωση για να έρθεις ντυμένη με σωστό σετάκι. Και το έχεις σχεδόν κάνει. Δεν είμαι σίγουρη για το παντελόνι, γιατί δεν μου αρέσουν εμένα γενικά αυτά τα παντελόνια. Όχι μόνο πάνω σου, δεν θα ήθελα να εξαφανιστούν. Την υφή εννοείται ή το μάκρος? Όχι, με το μάκρος. Α, okay. Στο συγκεκριμένο παντελόνι θα το ήθελα ένα τσίκι πιο μακρύ, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορείς να βάλεις ένα λόφερ από κάτω, ένα μοκασίνι. Δεν είναι πολύ του στυλ μου όμως, να ξέρετε, τα χαμηλά μπαλαρίνες. Εάν μάθεις, ήμουνα κι εγώ έτσι, εάν μάθεις λίγο με το μοκασίνι, τελείωσες, καταστράφηκες, ναι. Θα το φοράς συνέχεια. Μετά δεν το βγάζεις. Όχι, δυστυχώς, θα το ανταλλάξεις με το τακούνι. Τα συγκεκριμένα τα παπούτσια, ενώ τα θέλω εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα φλερτάρω εδώ και πολύ καιρό, δεν έχω βρει τρόπο να τα σετάρω. Είναι δύσκολα παπούτσια. Έτσι. Μόνο με ένα φόρεμα. Όχι έτσι. Έχεις κάνει όμως ωραία δουλειά. Και σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ 3. Πάρα πολύ. Ό,τι ωραίο στρομπουλούλικο 3 ήταν, ναι, αυτό, ναι, ναι. Τέλειο. Η τελική βαθμολογία σήμερα είναι πάρα πολύ καλή. 10,5. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Ναι, ναι. Μπορείς να επιστρέψεις. Ευχαριστώ.